καθηγητής τέχνης στο Παρίσι. Κύριε Πατέρα, σας μίλησα με ειλικρίνεια, με απόλυτη σαφήνεια και με αλήθεια. Εγώ σας ξέρω πολύ καιρό, πολλά χρόνια, και νομίζω ότι είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω αυτή την σαφήνεια και ειλικρίνεια η οποία σας διακρίνει. Καλησπέρα κύριε Βλάχο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καταρχάς είστε Αθήνα ή Παρίσι? Ήρθα Αθήνα, είμαι Αθήνα διότι κάνω τα μαθήματα με τηλεδιασκέψεις. Και δεν ήθελα να αποφύγω το 9 η ώρα που μας είχε βάλει ο Μακρόν, αλλά ήρθα εδώ και θα υποστώ το 9 η ώρα. Πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό όμως ήθελα να σας κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε αυτό που είπατε. Όταν ήρθα τις δύο τελευταίες φορές Αθήνα, την πρώτη φορά μου κάναν υποχρεωτικό τεστ. Πού? Το οποίο το θεώρησα στο αεροδρόμιο των Αθηνών. Των Αθηνών? Ναι. Είδατε, των Αθηνών, όχι. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι τίποτα. Α, μπράβο. Ακριβώς αυτή είναι η ένσταση. Ότι ο κύριος Δαβέτας, ο τουρίστας, που ήταν να έρθει τον Ιούλιο στην Αθήνα για να κάνει διακοπές, έπρεπε να κάνει στο Παρίσι το τεστ και να, αν βρεθεί θετικός, να μην έρθει στην Αθήνα. Διότι άμα ερχόσασταν εδώ και σας βρίσκαμε στην Αθήνα θετικό, τι να σας κάνω. Δεύτερον, είδατε τι είπατε? Ήρθα τη δεύτερη φορά και μου κάνανε τεστ. Την πρώτη φορά σας κάνανε? Ναι, και τις δύο φορές. Αλλά τη δεύτερη φορά, δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω γιατί μου κάνατε το δεύτερο ερώτημα. Τη δεύτερη φορά όμως ήταν κατ' επιλογή. Μου είπανε ότι έχετε ήδη περάσει ένα τεστ, επειδή κάνω συχνά ταξίδια εγώ, στη διάθεσή σας να κάνετε, περάσετε και το δεύτερο. Λοιπόν, εγώ λέω εάν υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, διότι εγώ ήδη είχα κάνει και ένα τεστ στο Παρίσι από μόνος μου. Οπότε είχα έρθει πανέτοιμος τη δεύτερη φορά από τη γαλλική πλευρά. Την πρώτη φορά όχι. Άλιστα. Οπότε θεώρησα τον εαυτό μου καλυμμένο διότι είχα δύο τεστ. Τη μία από τη γαλλική πλευρά και τη μία από την ελληνική. Πολύ ωραία. Και απόδειξη ότι τελικά όταν ήρθα εδώ τα πράγματα πήγαν και πηγαίνουν, δόξα τω Θεώ, καλώς. Αλλά έχω να πω ότι η έννοια των τεστ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Γαλλία, την οποία έζησα από κοντά, άργησε. Δεν μπορεί, ας πούμε, η γαλλική κυβέρνηση, την οποία εγώ υποστηρίζω σε πολλά εθνικά θέματα, αλλά στο θέμα του κορονοϊού, δεν μπορεί η γαλλική κυβέρνηση, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, να κάνει εκλογές για δημάρχους. Αυτό το πράγμα δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στη γαλλική κοινωνία, διότι παντού υπήρχαν ψηφοφόροι που πήγαν να ψηφίσουν. Έχω την εντύπωση ότι δεν πήραν η γαλλική κυβέρνηση και πολλές κυβερνήσεις ευρωπαϊκές πολύ σοβαρά τη δυναμική. Συμφωνούμε απόλυτα. Με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα μια δυσανάλογη πορεία του κορονοϊού και να τρέχουμε να μαζέψουμε αυτά τα ασημάζευτα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Δαβέτα, που κανένας δεν πήγε στην Κίνα να πει, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς. Από εδώ ξεκίνησε. Κάνετε κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Διότι εμάς, εγώ τουλάχιστον έβλεπα στην τηλεόραση ρεπορτάζ, επειδή βλέπω και ξένα κανάλια, ρεπορτάζ από την Κίνα που μετέδιδαν ανθρώπους να κυκλοφορούν σε όλους τους δρόμους στην Κίνα με μάσκες. Και έλεγα ρε σιγά, τι γίνεται εκεί πέρα, εκείνοι όλοι με μάσκες? Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, όποιος δεν φορούσε μάσκα, εγώ είδα μια σκηνή στην γαλλική τηλεόραση, δεν ξέρω αν την έδειξαν και στην ελληνική, τον έπιασαν με απόχη. Προσέξτε. Ναι, ναι. Μιλάμε για σκηνές οι οποίες είναι κωμικοτραγικές. Με απόχη για να μην τον αγγίξουν. Δηλαδή, ωραία, η Κίνα η οποία, εκ της οποίας έφυγε ο κορονοϊός, θα έπρεπε να είναι και ένα μοντέλο για μας, ώστε να δούμε τον τρόπο που αυτοί πρώτοι το αντιμετώπισαν, για να βαδίσουμε κι εμείς, σαν ευρωπαϊκός κόσμος, στην ίδια πορεία. Έχω την εντύπωση ότι ο πολιτικός ανταγωνισμός και ο οικονομικός ανταγωνισμός με την Κίνα εξαντλήθηκε ή εξάντλησε την όλη μας συμπεριφορά σε αλληλοκατηγορίες, όπως έγινε και με τον Τραμπ, ο οποίος κατηγορούσε μόνιμα τους Κινέζους και οι Κινέζοι τον Τραμπ, με αποτέλεσμα το υγειονομικό θέμα να μην προστατευτεί με την ανάλογη συμπεριφορά που έπρεπε. Μας. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας το εξής, ότι πέρα από το υγειονομικό πρόβλημα, αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα το βιώνω και στη Γαλλία, το βλέπω και εδώ στην Ελλάδα, είναι το οικονομικό. Έτσι. Μιλάμε για φτώχεια. Έρχεται φτώχεια στον κόσμο. Εκεί ήθελα να σας πάω, κύριε Δαβέντα, τώρα. Υπάρχει ανταπόκριση της κυρίας Δεναξά από το Παρίσι πριν από λίγο, ναι, που ανέφερε ότι υπάρχει εκτίμηση στη Γαλλία
ότι στο τέλος του 2020, δηλαδή σε ένα μήνα, θα υπάρχουν στην Γαλλία 10 εκατομμύρια φτωχοί. Έτσι ακριβώς. Μια Ελλάδα. Θα σας το έλεγα και εγώ. Είναι πρωτοφανές και δεν μπορώ, νομίζω ότι μια χώρα μπορεί να λειτουργήσει με κάποια εμβάσματα των 400, 500 ή 600 ευρώ ή 800 στην καλύτερη περίπτωση προς τους πολίτες. Η οικονομία έχει ανάγκη από την ζωτική ενέργεια και από την ανταλλαγή των πολιτών για να μπορέσει να ανεβάσει όλη τη δυναμική της οικονομίας. Δηλαδή η οικονομία αυτό σημαίνει πάνω απ' όλα. Ενέργεια, ιδέες, καινοτομία, προσπάθεια, ανταλλαγή, αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν πάμε στην οικονομία να είναι όλα κάτω από ένα μοντέλο των 500 και των 600 ευρώ, τότε μιλάμε για μια γενική πτώχευση της Ευρώπης, διότι αν η Γαλλία είναι ένα μοντέλο με 10 εκατομμύρια φτωχούς, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στις άλλες χώρες που είναι λιγότερο ισχυρές από ότι η Γαλλία, η οποία ακόμη διατηρεί μια ισχύ οικονομίας και μια ισχύ θεσμική. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε παράλληλα με την υγεία και το πρόβλημα της οικονομίας, με ενεσούλες 500 και 600 ευρώ, λύση δεν γίνεται. Ο κόσμος θα έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Πέρα από το ότι χάνονται επαγγέλματα, κύριε Λάχο. Συνέχεια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ο καθένας δεν ξέρει τι επάγγελμα κάνει. Εγώ, το ένα επάγγελμα αντικαθιστά το άλλο επάγγελμα. Εγώ, κύριε Δαβέτα, έχω φίλους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Εντάξει, δεν το κρύβω ότι έχω φίλους. Με τους οποίους συζητάω. Και μου λένε θα δώσουμε 500, θα δώσουμε ενίσχυση. Και του λέω, ρε παιδιά, δύο λεπτά. Γιατί πρέπει να βγάλει το κράτος λεφτά από το ταμείο να δώσει στον κύριο Δαβέτα? Λέει, τι να κάνουμε. Ο κύριος Δαβέτας έχει χρέος. Στην τράπεζα, στην εφορία, στο ταμείο. Γιατί δεν του κουρεύεται το χρέος από το να βγάζετε λεφτά από το ταμείο να το δώσετε? Γιατί δεν του κουρεύετε την τράπεζα που έχει δώσει ήδη ο κύριος Δαβέτα 48 δις στις ελληνικές τράπεζες? Να πεις, έλα εδώ φίλε μου, κούρεμα. Θέλεις ένα ποσό, θέλεις ένα ποσοστό, κάτι. Δεν το κάνουν ούτε αυτό. Εντάξτε, είναι πολύ ωραία ιδέα και μάλιστα πέσατε διάνα, διότι κυκλοφορεί αυτή η ιδέα στην Ευρώπη και μάλιστα ακούστηκε διακριτικά και από την κυρία Λαγκάρντ, η οποία είπε ότι ελπίζουμε να υπάρχει ένα κούρεμα, αλλά κούρεμα όχι όμως με επιστροφή χρημάτων, με τόκους κτλ. Δηλαδή μία μείωση των χρεών. Είναι διαγραφή. Το οποίο, ναι, συζητιέται πάρα πολύ από τους σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα των ανθρώπων, το πρόβλημα των καθημερινών κατοίκων, βλέπουν τα όρια της φτώχειας, βλέπουν ότι αυτό μπορεί να φέρει φοβερή βία, βλέπουν ότι οι Ισλαμιστές, οι πιο ακραίοι Ισλαμιστές, εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα γενικότερο κλίμα αναρχίας και αβεβαιότητας στους ανθρώπους που έχουν ήδη οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι τη λογική των τραπεζών, αλλά τη λογική των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο οι πολίτες θα μπορέσουν παράλληλα με την υγεία τους να σταθούν οικονομικά ενεργοί για να μπορέσουν στη συνέχεια να δώσουν με την παρουσία τους τη ζωτική μια ζωτικότητα στην οικονομία. Έτσι λύνουν τα πράγματα. Αλλιώς δεν λύνουν. Επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της βίας, πρέπει να υπενθυμίσω σε αυτούς που μας βλέπουν ότι σαν σήμερα, 13 Νοεμβρίου, πριν 2-3 χρόνια, πόσο ήτανε, στο Παρίσι υπήρξε, πριν 5 χρόνια, δεν είναι, πόσο είναι, το 15 δεν ήτανε. Έχουν γίνει τόσα πολλά στο Παρίσι που έχουμε χάσει το λογαριασμό. Με τους 130 νεκρούς από τις επιθέσεις των Ισλαμιστών. Βεβαίως. Πριν 5 χρόνια ήταν. Πριν 5 χρόνια, το 2015 ήταν ακριβώς. Είχαμε 130 νεκρούς από επιθέσεις ακραίων Ισλαμιστών. Στην καρδιά του Παρισιού, την ώρα που ο πρόεδρος Μακρόν ήταν και παρακολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Και που επιχείρησαν να μπει ένας βομβιστής μέσα στο γήπεδο. Το σταμάτησαν τελευταία στιγμή. Το σταμάτησαν τελευταία στιγμή. Όμως δεν σταμάτησαν άλλους και είχαμε 130 νεκρούς. Θέλω λοιπόν να μου μεταφέρετε το κλίμα που υπάρχει στη Γαλλία με την Ισλαμική αυτή τρομοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εδώ. Αλλά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Από παντού, από το πουθενά, από το μηδέν, μπορεί να ξετρυπώσει κάποιος
ο οποίος ακόμη και με ένα μαχαίρι, δεν χρειάζεται τώρα να έχει μεγάλες βόμβες, διότι υπάρχει φοβερός έλεγχος της αστυνομίας, ακόμη και με ένα απλό μαχαίρι μπορεί να σκοτώσει, να κόψει το λαιμό κάποιου. Και μόνο αυτό θεωρείται από τους ακραίους Ισλαμιστές ότι αυτό είναι μια ιερή πράξη, άρα αυτός θα πάει στον παράδεισο διότι σκότωσε έναν άπιστο. Εδώ πέρα μιλάμε για καταστάσεις που για μας είναι παράλογες, αλλά καταστάσεις υπαρκτές, πραγματικές. Ανά πάσα στιγμή αυτό που συνέβη στην Αυστρία έχει συμβεί επανειλημμένα στη Γαλλία και ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Ξέρω να σας πω ότι από ό,τι διαφαίνεται κάπου-κάπου από κάποιες μικρές ειδήσεις, τουλάχιστον γύρω στις 20 με 30 απόπειρες εν μέσω κορονοϊού έχουν σταματήσει. Αποτραπεί. Ναι, αποτραπεί από τις γαλλικές αρχές. Δεν τις λένε όλες για το κλίμα του. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι η Δύση με πρώτη τη Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο με το εξτρεμιστικό Ισλάμ. Βεβαίως. Πίσω από αυτό το εξτρεμιστικό Ισλάμ οι Γάλλοι θεωρούν ότι είναι ο Ερντογάν ή όχι? Βεβαίως τον θεωρούν. Και εκεί ήθελα να σας πω. Όσο ο Μακρόν από τη μία πλευρά δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός, γιατί αδυνατεί να είναι ο καλός τιμονιέρης στο εσωτερικό της χώρας του και στα θέματα κυρίως το οικονομικό, το συνταξιοδοτικό, σε θέματα θεσμικά, δεν τα πάει πολύ καλά, δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Τόσο περισσότερο στην εσωτερική πολιτική, εδώ έχουμε τη μεγάλη αντίφαση του Μακρόν, θεωρείται ότι πάει πάρα πολύ καλά και ότι εκφράζει αυτό που οι Γάλλοι, ξεκινάω από τους Γάλλους πρώτα και μετά τη λέξη Γαλλία, αυτό που ο καθημερινός Γάλλος άνθρωπος πιστεύει. Πιστεύει ότι ο Ερντογκάν είναι δημόσιος κίνδυνος σε επίπεδο Ευρώπης, ότι είναι ένας ταραξίας διεθνής. Πιστεύουν οι Γάλλοι ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε επίπεδο εργατικό, ότι θα έρθουν 80 εκατομμύρια εργάτες οι οποίοι δεν έχουν το ίδιο πολιτισμικό και συνειδησιακό υπόβαθρο σε επίπεδο δημοκρατίας και θα συγκρουστούν με τους άλλους, αλλά και σε επίπεδο μιας, αν θέλετε, πολιτισμικής συμπεριφοράς. Ο Ερντογκάν δείχνει να μην μπορεί να συμβιβαστεί και να προσαρμοστεί μέσα σε συλλογικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρότυπο συλλογικό στο οποίο θα πρέπει κάποιος να τηρεί τους κανόνες. Όταν ο κύριος Ερντογκάν δεν τηρεί τους κανόνες για την Κύπρο, όταν ο κύριος Ερντογκάν δεν υπακούει στις διεθνείς σχέσεις και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθώντας να μεταφέρει προς τα έξω τα μέσα προβλήματα, και προσοχή, να τα παίρνουμε σοβαρά αυτά που λέει, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ερντογκάν να πάρει έδαφος ελληνικό. Όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τότε σίγουρα οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν υψηλή πολιτική συνείδηση και υψηλό ένστικτο πολιτικής ανάλυσης, τον θεωρούν ταραξία και επικίνδυνο για την ασφάλεια. Πριν δύο μέρες, ο Υπουργός Αμήνης, για άλλη μια φορά, είπε ότι πριν δύο μέρες ακριβώς, μπορεί αυτό να το δείτε στις ειδήσεις, είπε ότι εάν ο Ερντογκάν δεν υπακούσει τις αποφάσεις τις ευρωπαϊκές, τότε οτιδήποτε κάνει θα έχει απέναντί του όλη την Ευρώπη και όλες οι οψιόν, δηλαδή όλες οι λύσεις, είναι πάνω στο τραπέζι. Που σημαίνει ότι αφήνει να εννοηθεί ότι σε περίπτωση που ο κύριος Ερντογκάν δημιουργήσει κάποιο στρατιωτικό επεισόδιο, τότε να είστε σίγουρος, και αυτό αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω, τότε να είστε σίγουρος ότι η Γαλλία δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Κύριε Δεβέντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία μόνο κουβέντα. Συνεχίζει την πολιτική του Ναπολέοντα. Δηλαδή, η Γαλλία θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι παρούσα, έχει συμφέροντα, εκτός από πολιτισμικά και οικονομικά και γεωστρατηγικά. Γι' αυτό και θα πρέπει να παίξουμε πολύ κοντά με τη Γαλλία. Είναι ένας εκθέσεως και εκφύσεως σύμμαχος. Και υπάρχει και κενό των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Άρα πολύτα, έχει πολύτα πεδίο να παίξει η Γαλλία και ο Μακρόν εκεί πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαβέτα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Γεια σας. Να είστε καλά.